Σήμερα θα ανοίξουμε τον φάκελο των τουριστικών γραφείων. Να καλωσορίσω στο στούντιο διαδικτυακά, δυστυχώς, λόγω των περιστάσεων, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων ΦΕΤΧΑΤΑ, τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη. Καλημέρα. Κύριε Τσιλίδη, να ανοίξετε το μικρόφωνο σας. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Ελπίζω και η δεύτερη φάση που συμμετέχουμε ενεργά μαζί σας να μπορέσουμε να αποδώσουμε περισσότερο το επιθυμητό του σκοπού της διοργάνωσης αυτής της υβριδικής έκθεσης. Εσείς ήσασταν μαζί μας και στο πρώτο ραντεβού, κάνατε ποδαρικό και από ό,τι φαίνεται ήσασταν γουρλής, διότι το feedback που δεχτήκαμε από την αγορά ήταν θετικό και αυτό μας δίνει και μας, μας γεμίζει με ενέργεια για να συνεχίσουμε να κάνουμε όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και να δίνουμε βήμα και φωνή στους ανθρώπους του τουριστικού κλάδου που αυτή τη στιγμή έχουν πληγεί αρκετά. Θα ήθελα αρχικά να ξεκινήσουμε με το τι είδους εργαλεία διαθέτει αυτή τη στιγμή στα χέρια του ο ΦΕΤΧΑΤΑ. Έχετε έναν θεσμικό ρόλο και αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος και να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι όταν ανοίξει η διεθνής τουριστική αγορά, να μπορέσει το μπραντ Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει και πάλι. Πώς θα κινηθείτε λοιπόν? Εμείς ήδη από την περσινή χρονιά, που ήταν η πρώτη κρίση που πέρασε σε παγκόσμιο δεδομένο τουρισμός, δεν σταματήσαμε να δραστηριοποιούμεθα. Ήμασταν σε όλες τις αντίστοιχες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που συμμετείχαμε στο παγκόσμιο παλμαρί του τουρισμού. Δηλαδή, είχαμε το brand Ελλάδα, με την εξωστρέφεια και τη δυναμική και την γνώση και την τεχνογνωσία που έχουμε, να αναπτύξουμε όσο περισσότερο μπορούμε αυτό το εργαλείο δουλειάς που λέγεται επικοινωνία. Η ζωή μας έχει αλλάξει. Ο νέος τρόπος που επικοινωνούμε πλέον μέσα από τα νέα μέτρα, τα νέα μέσα επικοινωνίας, μας αναγκάζει να τα εκμεταλλευτούμε, μας εξυπηρετεί έστω και εξ αποστάσεως, γιατί το πελατειακό κοινό της χώρας και οι δικοί μας πελάτες είναι άτομα τα οποία γνωρίζουμε. Μιλάμε κατευθείαν με αυτούς τους ανθρώπους που εδώ και 40 χρόνια δημιουργήσαμε αυτό το υπέροχο φαινόμενο της αύξησης του τουρισμού στη χώρα μας. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ιδιαίτερα ως αυτό που εμείς έχουμε και μπορούμε να συνεχίσουμε να δίνουμε στην αγορά είναι οι τεχνικές, οι μέθοδοι που ασκεί το επάγγελμά μας. Είμαστε παγκόσμιοι διακινητές τουρισμού. Τα γραφεία ταξιδίων και διοργανωτές εκδρομών είναι αυτοί που παράγουν το τουριστικό προϊόν. Η αλυσίδα είναι γραφείο ταξιδίων διοργανωτής του ροπερέτου, όπως είναι γνωστό σε όλους. Η αεροπορική εταιρεία, το μέσο που μεταφέρει τον πελάτη, και το ξενοδοχείο που γίνεται η διαμονή. Τα μεταφορικά μέσα στην κάθε χώρα άφιξης είναι τα γνωστά. Άρα, εμείς γνωρίζουμε ότι ο οργανωμένος τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο κινείται κατά το 85% μέσα από αυτόν τον μηχανισμό. Άρα, είμαστε οι πρώτοι που ξέρουμε πώς κινείται η αγορά, τι πρέπει να κάνουμε για την κάθε χρονιά, ποια προϊόντα είναι αυτά που έχουν πρώτη ζήτηση, και στη φάση αυτή έχουμε πρώτη ζήτηση τις θερμές διακοπές, και μετά πάμε σε διάφορες άλλες διαδικασίες τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα το συζητήσουμε και με τους εκλεκτούς επισκέπτες μας που είναι μαζί μας παρέα και θα ήθελα να μοιράσουμε το χρόνο μαζί τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αλληλοσυμπληρώσουμε ο ένας τον άλλον με απότερο σκοπό την επιτυχία της σημερινής μας συνάντησης. Έτσι ακριβώς, όπως είπατε και εσείς, δίνετε μια ολιστική προσέγγιση σε αυτό που ονομάζουμε τουριστικό προϊόν. Και πριν καλωσορίσω και τους υπόλοιπους ομιλητές, θα ήθελα, κύριε Τσιλίδη, να μας πείτε με ποιο επικοινωνιακό αφήγημα θα βγει αυτή τη στιγμή ο ΦΕΤΧΑΤΑ. Είχαμε την προηγούμενη φορά στο στούντιο εδώ τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Μας έδωσε έτσι μια γεύση, το περίγραμμα για την διαφημιστική καμπάνια που θα ακολουθήσει ο οργανισμός. Εσείς πώς πρόκειται να κινηθείτε? Τι αλλάζει στο μείγμα το επικοινωνιακό? Θα ακολουθήσουμε το μοντέλο του ΕΟΤ, γιατί τον τουρισμό της χώρας τον κατευθύνει ως φορέας ο ΕΟΤ.
Άρα εμείς είμαστε συστρατευμένοι με τον ΕΟΤ. Είχαμε την ευχή συγκυρία να μας καλέσει για πρώτη φορά ο Γενικός Γραμματέας να συμμετέχουμε στη δημιουργία και την αναβάθμιση του τουριστικού δεδομένου όπως το ετοιμάζει να το προβάλλει. Και αυτό έγινε για ποιο λόγο? Διότι είναι αναγνωρισμένο πλέον το πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο αυτό το οποίο είναι το επάγγελμά μας. Mm-hmm. Άρα από εδώ έχουμε κάτι θετικό. Εμείς θα αναδείξουμε την κάθε πτυχή της χώρας. Δεν θα αφήσουμε κανένα από τα κομμάτια του τουριστικού γίγνεσθε να απ' έξω. Πρώτον, δεν θα εγκαταλείψουμε τον μαζικό τουρισμό. Θα δώσουμε έμφαση και στον ποιοτικό τουρισμό. Διότι υπάρχουν ποιοτικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές από τον μαζικό τουρισμό και σε μέγεθος οικονομικό, αλλά και σε αριθμό προσέλευσης επισκεπτών. Γιατί ο μαζικός τουρισμός είναι αυτός που δίνει πνοή και δουλειά. Έτσι ακριβώς. Και εγώ να πω εδώ, κύριε Τσιλίδη, στο σημείο αυτό ότι έτσι κι αλλιώς και στη σημερινή μας σύνδεση με την καλή συνάδελφο τη Βίκη Καρατζαβέλου έχουμε ετοιμάσει και ειδικό section για τον εναλλακτικό τουρισμό και αυτή τη φορά θα ανοίξουμε το κεφάλαιο του ποδηλάτου. Γενικότερα είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε, γιατί εκείνα είναι και τα σημεία διαφοροποίησης, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα πάνω στα οποία μπορεί να παίξει η Ελλάδα. Να βάλουμε μία άνω τελή, γιατί... Αλλά αν μου επιτρέπετε να σας πω, το ποδήλατο είναι η χρυσή στιγμή που αναδεικνύεται, γιατί έχει γίνει η ζωή μας ποδήλατο. Ακριβώς, το κρατάω αυτό, να βάλω στην κουβέντα μας και να καλημερίσω και τον κύριο Νικόλα Κελαϊδίτη. Βλέπω εδώ ένα πλούσιο βιογραφικό. Είστε πρόεδρος του ΧΑΤΑ, πρώτος αντιπρόεδρος του ΦΕΤ ΧΑΤΑ, όμως είστε ένας άνθρωπος της αγοράς. Για περισσότερες από 3 δεκαετίες δραστηριοποιείστε στον τουριστικό κλάδο. Έχετε μάλιστα από το 2000 και δικό σας τουριστικό γραφείο, ενώ διαχειρίζεστε 3 εταιρείες τουρισμού και τουριστικών επενδύσεων. Κύριε Κελαϊδίτη, πώς βλέπετε την κατάσταση αυτή τη στιγμή? Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για αυτή την έκθεση αυτή. Εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέχεια. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, όπως ήταν και η περσινή. Η φετινή ιδίως έχει πιο πολλές απαιτήσεις, γιατί πλέον δεν έχουμε την αιτιολογία και την δικαιολογία ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Φέτος οφείλουμε να είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι. Οφείλουμε ό,τι κινήσεις κάνουμε για το άνοιγμα στις αγορές να είναι στοχευμένα και με πολύ συγκεκριμένα βήματα. Αυτό θεωρώ θα είναι το κλειδί για την επιτυχία. Όπως και να παρουσιάσουμε στους υποψήφιους πελάτες μας ένα αίσθημα ασφάλειας μέσα από την ενημέρωση και να αναδείξουμε την εμπιστοσύνη που μπορούν να έχουν στις τουριστικές επιχειρήσεις και γενικότερα στο τουριστικό προϊόν της χώρας μας. Mm-hmm. Πόσο πίσω θεωρείτε ότι μας πάει το τρίτο lockdown και τι θα σημάνει αυτό για την φετινή τουριστική σεζόν, η οποία ήταν κανονικά να ξεκινήσει τον Μάιο και από ό,τι όλα δείχνουν όλο αυτό μετατίθεται για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις? Έχετε και εσείς ο ίδιος επιχείρηση, οπότε θέλω να μου δώσετε το στίγμα. Να σας πω, δεν είναι μόνο το τρίτο lockdown που έχει έρθει στη χώρα μας, ενδεχομένως και να έρθει και ένα μικρότερο τέταρτο, πολύ πιο περιορισμένο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι γενικότερα σε όλη στην Ευρώπη. Υπάρχει ένα κλείσιμο γενικότερα της αγοράς και οι κάτοικοι της Ευρώπης κυρίως, θα σας πω μετά για τις υπερπόντιες χώρες, είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι για το πότε θα ξεκινήσουν τις διακοπές τους. Δεν θεωρώ προσωπικά ότι θα ξεκινήσει ούτε τον Ιούνιο. Εγώ έχω ως επιχειρηματικό ορίζοντα από τον Ιούλιο και μετά, τουλάχιστον για τις κοντινές μας αγορές, οι οποίες είναι ευρωπαϊκές. Και ό,τι αφορά τις υπερπόντιες, με πολύ δειλά και μικρά βήματα, ενδεχομένως από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να αρχίσουν να φαίνονται κάποιες κινήσεις. Αλλά κυρίως αυτές προσβλέπω από τον Μάρτιο του 2022 και μετά. Mm-hmm. Έστω λοιπόν ότι πάμε σε αυτό το σενάριο που λέτε, από τον Ιούλιο και μετά να γίνει η επανέναρξη
της φετινής τουριστικής σεζόν. Πώς μπορούμε να κινηθούμε έτσι ώστε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Δεν είμαστε μόνο εμείς που προετοιμαζόμαστε όλο αυτό το διάστημα για να βγούμε με τη νέα μας ταυτότητα. Ναι. Όσο το δυνατόν περισσότερο και γρηγορότερο να γίνουν εμβολιασμοί του πληθυσμού του δικού μας, στόχευση συγκεκριμένων αγορών που είναι σε καλό εμβολιαστικό επίπεδο, που βρίσκονται κοντά μας, και κυρίως όσο το δυνατόν λιγότεροι περιορισμοί στις μετακινήσεις, πάντα φυσικά με την προϋπόθεση των ασφαλών μέτρων λειτουργίας. Κάτι που έχουμε βιώσει, έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό, έχουμε περάσει ειδικά σεμινάρια αρκετοί από εμάς για πώς θα αντιμετωπίσουμε και φυσικά να μπορέσουμε να φέρουμε την εμπιστοσύνη. Αυτό που τονίζω εγώ κυρίως είναι την εμπιστοσύνη στους τουρίστες που θα μας επιλέξουν να μας επισκεφθούν. Νομίζω ότι αυτό το στοίχημα το έχουμε κερδίσει. Ήταν από τις λίγες φορές που η Ελλάδα βρέθηκε στο προσκήνιο για κάτι θετικό. Και νομίζω ότι το κομμάτι της ασφάλειας είναι κάτι που το έχουμε κερδίσει με όλη την στρατηγική που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση και αυτό θα πρέπει να το πιστωθεί. Να βάλω στην κουβέντα μας και τον κύριο Στράτο Μπερέτη για να πάρουμε έτσι μια εικόνα από το τι συμβαίνει και στην περιοχή της Μαγνησίας. Είναι ο πρόεδρος του συνδέσμου, θα πάμε στην Κρήτη αρχικά. Είναι ο πρόεδρος συνδέσμου τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων Ρεθύμνου, αλλά είναι και αντιπρόεδρος του ΦΕΤΧΑΤΑ. Καλημέρα και σε εσάς. Καλή σας μέρα. Τι γίνεται στην Κρήτη, τι γίνεται στο Ρεθύμνο, πώς προετοιμάζεστε αυτή τη στιγμή? Με συγκρατημένη αισιοδοξία προσπαθούμε να οργανωθούμε και να δούμε και εμείς με τη σειρά μας πότε θα ξεκινήσει η φετινή τουριστική περίοδος. Τα μηνύματα μπορεί να είναι προς το παρόν λίγο ασαφή, γιατί το ποσοστό των κρατήσεων είναι τουλάχιστον 80% κάτω σε σχέση με μια φυσιολογική τουριστική περίοδο. Όμως τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας και το ισχυρό brand name που διαθέτει η Κρήτη μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι θα ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα από τον Ιούλιο που είπε ο κύριος Κελαϊδίτης. Θεωρούμε ότι το Απρίλιο δεν θα είναι εύκολος μήνας, θα είναι δύσκολος. Ο Μάιος το ίδιο, θα κινηθούμε μόνο με μεμονωμένους πελάτες, αλλά από τον Ιούνιο και μετά τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Όπως προαναφέρατε, η Κρήτη είναι ένα μπραντ από μόνη της. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι σε ποιες αγορές πρόκειται να στοχεύσετε φέτος. Το Ισραήλ φιγουράρει ως αγορά, διότι και με τις εξελίξεις που έχουμε με τον γρήγορο ρυθμό εμβολιασμού του μεγάλου τμήματος του πληθυσμού, είναι μία αγορά την οποία θέλουμε να προσεγγίσουμε, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι ανταγωνιστές μας. Εκτός λοιπόν από το Ισραήλ, σε ποιες άλλες αγορές θα στραφεί η Κρήτη και δει το Ρέθυμνο? Πράγματι, το Ισραήλ είναι μια σημαντική αγορά για την Κρήτη. Να θυμίσω εδώ ότι υπάρχουν schedule flights 2-3 φορές την ημέρα την υψηλή περίοδο. Η απόσταση είναι πάρα πολύ μικρή, είναι μια καλή αγορά για μας. Και μετά τη διμερή συμφωνία που έγινε με την κυβέρνησή μας, η οποία είναι στη πολύ θετική κατεύθυνση και ευχόμαστε και το φωνάζουμε και εμείς σαν ΧΑΤΑ και σαν ΦΕΤΧΑΤΑ όλο αυτό το διάστημα, αυτό το πρωτόκολλο ταξιδιού να εκπονηθεί χθες άμεσα, έτσι ώστε να μπορέσει ο ταξιδιώτης που έχει τη διάθεση να ταξιδέψει να προγραμματίσει διακοπές του. Δυστυχώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει γίνει αυτό. Θεωρούμε όμως ότι αυτό το πρώτο βήμα που έγινε είναι σωστή κατεύθυνση και το Ισραήλ θα είναι σημαντική αγορά για μας. Η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία είναι επίσης μεγάλες αγορές για μας, όπως και η Γαλλία και οι χώρες της Benelux, Βέλγιο, Ολλανδία ιδιαίτερα. Η Γερμανία νομίζω είναι ο επόμενος στόχος μας και από ό,τι δείχνουν οι κρατήσεις μέχρι στιγμής, όποιες υπάρχουν, η Γερμανία πάλι θα στηρίξει την Κρήτη, είναι ένας αγαπημένος προορισμός των Γερμανών πελατών μας, αλλά επίσης και η Σκανδιναβία που
Να θυμίσω εδώ ότι τα Χανιά αποτελούν για τη σκανδιναβική αγορά, μέχρι πρότινος ήταν ο πρώτος προορισμός στο εξωτερικό και το αεροδρόμιο των Χανίων το πρώτο σε αφήξεις για το καλοκαίρι. Επομένως, Γερμανία, Γαλλία, Σκανδιναβία και Ισραήλ είναι οι αγορές που στοχεύουμε και ευελπιστούμε ότι θα είναι οι κύριες μας αγορές φέτος. Μου δώσετε την καλύτερη πάσα και θα πρέπει να πω ότι στο επόμενο ραντεβού μας που θα είναι στις 18 Μαρτίου θα έχουμε ως τιμόμενη αγορά και την σκανδιναβική αγορά μαζί και με τη Γαλλία. Οπότε θα είστε εδώ, θα μας παρακολουθήσετε, θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις και πολλά νέα από εκεί. Βάζω στην κουβέντα μας και τον κύριο Μάριο Καμένο να περάσουμε από την Κρήτη στην Μαγνησία. Είναι ο αντιπρόεδρος του ΧΑΤΑ και ταμείας της ΕΚΤΑ. Είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τους Travel Agents και τους Tour Operators. Μιλάμε για 28 ευρωπαϊκές χώρες και υπό τη σκέπη σας πάνω από 80.000 επιχειρήσεις, σωστά? Ναι, ακριβώς. Η ΕΚΤΑ έχει μια ιστορία 60 ετών, δεν είναι μόνο 28 χώρες. Συνολικά έχουμε 33 χώρες, γιατί έχουμε και την τύχη να έχουμε και κάποια διεθνή μέλη, όπως είναι το Ισραήλ, η Μαλαισία ή την Ισία, το Μαρόκο. Είναι πραγματικά, άμα δείτε την ποιότητα των μελών της ΕΚΤΑ, θα δείτε την πραγματική δυναμική που έχει, καθώς μέλη, εκτός από το ΧΑΤΑ που εκπροσωπεί την Ελλάδα, είναι η ΑΠΤΑ, που εκπροσωπεί το Ηνωμένο Βασίλειο, η ΔΕΡΦΑΟ, την Γερμανία, η ANVR, την Ολλανδία. Δηλαδή, μιλάμε για τους κορυφαίους συνδέσμους τουριστικών πρακτών και tour operators από όλη την Ευρώπη. Άρα, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη εκπροσώπηση από μεγάλους tour operators, όπως είναι, ας πούμε, η TUI και η Jet2, μέχρι και το μικρότερο μέλος του ΧΑΤΑ, που μπορεί να βρίσκεται στην Αστυπάλαια, σε οποιοδήποτε μικρό νησί, ας πούμε, του Αιγαίου, ή σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος. Να πάμε λίγα και στα του οίκου μας. Δώστε μας την εικόνα. Τι συμβαίνει στην Μαγνησία? Αντέχουν οι επιχειρήσεις του κλάδου με όλη αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα μόνο για το αν αντέχουν στην Μαγνησία ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι γενικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι ο νούμερο ένα στόχος για φέτος θα έπρεπε να είναι η επιβίωση. Όλοι γνωρίζουμε ότι όσο καλά και να πάει η χρονιά, θεωρώ ότι και η στήριξη που θα λάβουμε από το κράτος είναι αρκετά σημαντική για να μειώσει κάποια από την απώλεια. Η κατάσταση στο εξωτερικό, τουλάχιστον από τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε μέχρι στιγμής, τα πράγματα είναι αρκετά παγωμένα. Η πανδημία σε αρκετές χώρες είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι στη χώρα μας. Υπάρχει όμως μια πάρα πολύ μεγάλη θέληση για ταξίδι και πιστεύω ότι εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν στο άμεσο μέλλον, αρκετός κόσμος θα ανταποκριθεί. Mm-hmm. Τα επιβεβαιώνουν άλλωστε και όλες οι έρευνες που τρέχουν αυτό το διάστημα, ότι ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει. Αλλά είναι η συγκυρία τέτοια που δεν εξαρτάται από τον ίδιο. Να βάλουμε μια ανωτελεία και να επιστρέψω στον κύριο Τσιλίδη. Ακούσαμε τον κύριο Καμένο να μιλά για επιβίωση. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για εσάς και με τι θα ήσασταν ευχαριστημένος από την τρέχουσα τουριστική χρονιά? Εμάς η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να ανοίξουμε τα σύνορα, να είναι οι κανόνες ξεκάθαροι, να αρχίσει να έρχεται ο κόσμος για να δουλέψουμε και πάλι κανονικά. Όσο αυτό δεν γίνεται κατανοητό και τα μέτρα και οι καθυστερήσεις με τους εμβολιασμούς δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτήν την ανάγκη, άρα θα έχουμε την άλλη υποστήριξη ως απαραίτητη, την κρατική υποστήριξη. Και για να είμαι σαφής, 40 χρόνια όλοι εμείς στον ειδικό τομέα στηρίζουμε την οικονομία με τις απασχόλησεις του προσωπικού μας, με τους φόρους, με την καταβολή φόρου εισοδήματος και ό,τι άλλο κάνει καλό στην οικονομία και όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και σε όλες τις χώρες του κόσμου, το ίδιο γίνεται. Δυστυχώς, αυτή η χρονιά έφερε αυτά και προηγούμενη αυτά τα δύσκολα δεδομένα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Άρα, εφόσον είναι γνωστό ότι η παγκόσμια κοινότητα και ιδιαίτερα η δική μας γειτονιά, η Ευρώπη, έχει οργανώσει τέτοιες διαδικασίες
για την στήριξη των επιχειρήσεων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν μπορεί η δική μας χώρα να μην συνεχίσει αυτή τη διαδικασία. Ξέρουμε ότι ερχόμαστε από δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ξέρουμε ότι βγήκαμε σε μια άλλη οικονομική διαδικασία, την οποία, εάν δεν είχαμε τον κορονοϊό, θα συνεχίζαμε τα ρεκόρ, γιατί είχαμε το εργαλείο δουλειάς. Είχε η Ελλάδα το ωραιότερο οικόπεδο του κόσμου, την επιτυχία της αναγνώρισης από τους ταξιδιώτες. Η Ελλάδα έχει ένα 30% επαναλαμβανόμενους πελάτες, ξένους επισκέπτες, που είναι οι ξένοι οι οποίοι αγόρασαν ακίνητα στη χώρα και έρχονται και ξαναέρχονται με τις παρέες τους και τους φίλους τους. Ήταν και η Golden Visa που βοήθησε. Είναι τώρα και τα Family Offices που ανοίγουν έτσι μια νέα οπτική για την Ελλάδα. Έχετε δίκιο. Αυτά όλα ήταν τα βασικά κομμάτια της χθεσινής μέρας. Η σημερινή μέρα για την αυριανή πρέπει να πάρει ένα μήνυμα η πολιτεία, την οποία από την πρώτη στιγμή έχουμε λάβει θέσεις και θα έλεγα ευτυχώς ήμασταν οι πρώτοι που αναγκαστήκαμε να τα γράψουμε και επιβεβαιωθήκαμε στο έπακρον. Σήμερα λοιπόν δίνουμε το επόμενο στίγμα ότι μέχρι και το τέλος Μαΐου που θα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα εξελιχθεί η παγκόσμια εμβολιασμός και η μετακίνηση των ταξιδιωτών, οι οποίοι δεν πατάνε κανένα κουμπί για να αποφασίσουν να πάνε δρομές. Δειλά-δειλά θα αρχίσουν πρωτίστως οι αεροπορικές εταιρείες για τις μεταφορές. Ταυτόχρονα τα tour operating έχουν οργανώσει προγράμματα για να πουληθούν, αλλά οι πελάτες δεν πηγαίνουν να κλείσουν κανένα ταξίδι, διότι υπάρχει η αβεβαιότητα. Μάλιστα. Άρα, αυτό που πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε είναι ότι τέλος Μαΐου θα έχουμε τις πρώτες ενδείξεις στο δεύτερο τετράμινο του χρόνου, όπως είπαμε. Θα πρέπει επίσης όποια μέτρα να ξεκαθαρίσει το κράτος, ότι δεν μπορεί να είναι πια μόνο οριζόντια, αλλά πρέπει να είναι και καθοποιημένα. Μάλιστα, το κρατάμε αυτό, κύριε Τσιλίδη. Και επειδή αναφερθήκαμε εκτενώς στο τι θα πρέπει να κάνει η πολιτεία από την πλευρά της, αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί που έχουν επιφορτιστεί με την κατάρτιση στρατηγικής για τον τουρισμό, σκοπός βέβαια είναι τι κάνουν και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, πώς προετοιμάζονται και επιμένω σε αυτό το κομμάτι. Μιλάμε διαρκώς για digital transformation, ότι δεν πρέπει να χάσουμε το βαγόνι, το τρένο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Πόσο θεωρείτε ότι έχει παρισφρήσει η τεχνολογία στον κλάδο των ξενοδοχειακών και των τουριστικών γραφείων? Η ερώτηση απευθύνεται σε όλους και να ξεκινήσω από τον κύριο Μπερέτη. Νομίζω ότι όλες οι ενδείξεις και όλες οι έρευνες δείχνουν και με όλους τους όρους που έχουν μπει πλέον στο τουριστικό λεξιλόγιο, να θυμίσω millennials, generation X, generation Z, είναι όλες οι γενιές και νέες οι οποίες χρησιμοποιούν πάρα πολύ την τεχνολογία. Εμάς νομίζω στα τουριστικά γραφεία δεν μας έχει βρει αυτό απροετοίμαστος, ήδη έχουμε κάνει τη στροφή μας προς αυτή την κατεύθυνση. Τα πιο πολλά γραφεία και έχουν ψηφιοποιηθεί και έχουν όλα τα στήματα απαραίτητα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη καινούργια τουριστική πραγματικότητα. Εννοείται ότι πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα, γι' αυτό και ένα από τα αιτήματα που έχουμε σαν κλάδος είναι στην επόμενη μέρα, στο αύριο, που θα ακολουθήσει τη λήξη της πανδημίας, θα πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα για συνενώσεις γραφείων, αλλά και για την ψηφιοποίησή τους και την ψηφιακή τους αναβάθμιση, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού μας. Mm-hmm. Σύμφωνα με μια μελέτη της Booking, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω από 60% των κρατήσεων, γίνονται από το κινητό. Πλέον όλοι λένε ότι τα site μας πρέπει να είναι mobile friendly. Τα συστήματα που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι πλήρως αυτοματοποιημένα και σε σύνδεση με το πελάτη ή με το συνεργάτη μας και σε B2B και σε B2C. Είναι η καινούργια πραγματικότητα που νομίζω εμείς έχουμε ήδη ακολουθήσει, αλλά χρειάζονται περαιτέρω βήματα, γιατί είναι τόσο ραγδαία η ταχύτητα και η εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας και η αλλαγή στον πελάτη μας και στον υποψήφιο ταξιδιώτη μας, ιδίως μετά την πανδημία, που τα βήματα που πρέπει να γίνουν πρέπει να είναι ταχύτατα και πιο ακριβώς επικαιροποιημένα, αλλά και εύστοχα. Κύριε Κελαϊδίτη, η δική σας άποψη. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέξηκαν από τον κύριο Μπερέτη, αλλά θα ήθελα να προσθέσω
ότι το κλειδί σε όλη αυτή την στο digital transformation είναι το κινητό τηλέφωνο. Από εδώ και στο εξής θεωρώ ότι οτιδήποτε γίνεται από την ενημέρωση που θα λαμβάνει ο τουρίστας, από το ωράριό του, το πρόγραμμα μετακινήσεων, μέχρι και με το check-in που θα κάνει στο ξενοδοχείο με κάποιο κωδικό κλπ. Όλα αυτά θα περνάνε από το κινητό τηλέφωνο. Οπότε, πιστεύω ότι πέραν από την εξέλιξη που έχουν οι μηχανές αναζήτησης και των τουριστικών γραφείων για τις κρατήσεις, το κλειδί της επιτυχίας θα είναι για όλο το τουριστικό φάσμα το κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα υποκαταστήσει πάρα πολλές κλασικές λειτουργίες στην αλυσίδα αυτή του τουριστικού προϊόντος, από τις κρατήσεις μέχρι το check-in. Νομίζω πως η μεγάλη εξάρτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από το κινητό, υπογραμμή για την οποία θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι άνθρωποι που ασχολούνται με το marketing, φαίνεται και από το γεγονός ότι οι πελάτες, οι ταξιδιώτες, δεν διστάζουν να θυσιάσουν την ιδιωτικότητά τους, να δώσουν πολλά από τα προσωπικά τους δεδομένα, προκειμένου να πάρουν έτσι λίγο πιο αναβαθμισμένη εμπειρία. Και αυτήν την αναζητούν μέσα από το κινητό τους τηλέφωνο. Ακριβώς, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, φυσικά, τίθεται και ένα θέμα της ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα, το οποίο πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση γι' αυτό, και οι εταιρείες που ασχολούνται με αυτά τα προγράμματα πρέπει να είναι σε καθημερινή εγρήγορση, γιατί παρουσιάζονται ακόμα και οι συναλλαγές. Ακόμα και οι συναλλαγές μέσω των τραπεζών πλέον γίνονται με την ευκολία του κινητού τηλεφώνου, και ίσως και όχι μόνο με κάποιο τετραψήφιο κωδικό, αλλά και με το δακτυλικό αποτύπωμα. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε πάει σε μια καινούργια εποχή, σε μια εποχή digital, αυτή που βλέπαμε σε ταινίες του 1990 και στις αρχές του 2000, ήρθε πολύ γρηγορότερα από ό,τι το περιμέναμε, και έδωσε όθηση σε όλο αυτό η πανδημία που έχει κατακλείσει τον κόσμο, και φυσικά μια νέα μορφή επικοινωνίας, η οποία πλέον γίνεται όπως κάνουμε και εμείς τώρα. Κύριε Καμένε, τι γίνεται? Εννοείται ότι δεν θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει ότι η τεχνολογία είναι ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης που θα πρέπει να μας απασχολήσουν στο μέλλον. Η άποψή μου είναι ότι ο δεύτερος πυλώνας είναι η αειφορία, δηλαδή η πράσινη οικονομία. Επενδύουν όμως οι επιχειρήσεις του κλάδου σε αυτούς τους δύο πυλώνες? Κοιτάξτε, ίσως στην Ελλάδα η αλήθεια να είναι ότι για το θέμα της αειφορίας δεν το έχουμε πάρει όσο σοβαρά όσο πρέπει. Είναι όμως ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Νομίζω ότι οι επιχειρήσεις θα κληθούν στο άμεσο μέλλον να επενδύσουν. Άμα δείτε, ακόμα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει αυτούς τους δύο στόχους ως βασικούς για τα επόμενα πακέτα στήριξης, ας πούμε, του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Είναι μέχρι το 2030, αναφέρεστε σε αυτό. Ναι. Άρα νομίζω ότι αργά ή γρήγορα όλοι θα κατευθυνθούμε προς αυτή την πορεία. Το θέμα πόσο κάθε ένας από εμάς θα δει ότι είναι σοβαρό ή όχι είναι δικιά του υπόθεση. Εγώ, ξέρετε, κατάγομαι και από μια περιοχή η οποία η Μαγνησία, δηλαδή το Πύλιο συγκεκριμένα, κανονικά θα έπρεπε να είναι ο παράδεισος αυτής της πράσινης ανάπτυξης και της αειφορίας. Ένα κέντρο αειφορίας για όλη την Ελλάδα, ένα τέτοιο είδους προορισμός. Κατανοούμε όλοι ότι τα βήματα τα οποία έχουν γίνει δεν είναι πολλά, είναι όμως προς εκείνη την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι της στόχευσής μας θα πρέπει να είναι και αυτό. Θεωρείτε ότι αυτή η κολλησιεργία στο να κάνουμε τη μετάβαση που απαιτείται οφείλεται στην έλλειψη κονδυλίων, στην έλλειψη τεχνογνωσίας, στο ότι δεν έχει χτιστεί η κατάλληλη νοοτροπία? Πιστεύω περισσότερο το τελευταίο. Είναι θέμα βασικά νοοτροπίας. Η Ελλάδα, ένα από τα σημαντικότερα θέματα, πλεονεκτήματα τα οποία έχει, είναι το φυσικό περιβάλλον. Βλέπουμε δηλαδή ότι από τη μια μεριά έχουμε φοβερές δράσεις, όπως παραδείγματος χάρη είναι αυτό το υποθαλάσσιο πάρκο που έχει γίνει στην Αλόνισο,
το τελευταίο διάστημα μεγάλη συμβολή της περιφέρειας της Θεσσαλίας όσον αφορά αυτό, που είναι μία δράση η οποία προβάλλει το φυσικό περιβάλλον και νομίζω εντάσσεται πλήρως στους στόχους της αειφορίας. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε όμως τις πόλεις μας πώς διαχειρίζονται πράγματα, πώς είναι η κίνηση, τα σκουπίδια, όλα αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Γενικά πιστεύω ότι είναι κυρίως θέμα νοοτροπίας και όλα τα άλλα βρίσκονται. Ξέρετε ότι στο εξωτερικό συμβαίνουν πράγματα τα οποία για μας είναι πολύ περίεργα. Υπάρχει ένα κίνημα το οποίο δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο για την ώρα, αλλά επηρεάζει πάρα πολλούς καταναλωτές. Έχει να κάνει με τις εκπομπές των πτήσεων. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο εξωτερικό οι οποίοι... Είναι ένα θέμα, κύριε Καμένε, που θα το αναλύσουμε και στην επόμενη συνάντησή μας, διότι εκεί στο επίκεντρο θα τεθούν οι αεροπορικές εταιρείες, οπότε να μην επεκταθούμε περαιτέρω σε αυτό, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Πριν μου δώσετε όλοι το μήνυμα με το οποίο θα θέλατε να κλείσουμε την σημερινή μας συνάντηση, και μακάρι να έχουμε και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, θα ήθελα να κάνουμε τη γέφυρα για την επόμενη ενότητά μας, που όπως είπαμε έχει να κάνει με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που θα εστιάσει κάθε περιοχή. Ξεκινώντας από τον κύριο Κελαϊδίτη. Αν μιλούμε για την Αθήνα, για την Αττική, κυρίως πεζοπορία στις γύρω περιοχές, θα δώσουμε πολύ έμφαση και όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε άλλες, και στα Ιόνια νησιά, γιατί η εταιρεία μας, ο Μιλός μας, δραστηριοποιείται και στα Ιόνια νησιά. Θα δώσουμε έμφαση στο Ιώτη, σε βίλες που διαθέτουν και στη Κρήτη. Κύριε Μπερέτη, εσείς. Και σε outdoor activities όλα αυτά. Κυρίως όμως σε outdoor activities και όχι τόσο πολύ σε μαζικές μετακινήσεις πελατών, θα είναι πολύ περιορισμένο. Πολύ περιορισμένος ο αριθμός των... Νομίζω ότι δεν θα το θέλουν και οι ίδιοι, κύριε Κελαϊδίτη. Κυρίως ναι, κυρίως ναι. Κύριε Μπερέτη. Ναι, πράγματι, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού νομίζουμε και είναι κάτι που προσπαθούμε πάρα πολύ καιρό και εδώ στην Κρήτη και σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και σε επίπεδο δήμων. Δυστυχώς η Κρήτη, το τουριστικό προϊόν της, παρουσιάζει μια έντονη παθογένεια που είναι η έντονη εποχικότητα. Επομένως προσπαθούμε προς το παρόν, η πρώτη μας κίνηση είναι να επεκτείνουμε τη σεζόν, τα άκρα της, και ιδιαίτερα να ξεκινάει η σεζόν το Μάρτιο και να συνδέεται με το Καθολικό Πάσχα και να επεκταχθεί μέχρι το Νοέμβριο που οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Άλλωστε έχουμε παραδείγματα όπως της Μαγιόρκας που με χειρότερες κλιματολογικές συνθήκες από εμάς έχει μια μεγαλύτερη σεζόν. Εννοείται το μοντέλο ύλος και θάλασσα δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ο μαζικός τουρισμός σε μια περιοχή σαν την Κρήτη που έχει πάνω από 270.000 κλίνες είναι το κύριο συστατικό. Όμως οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και κυριότερα ο αθλητικός τουρισμός που οι συνθήκες βοηθούν πάρα πολύ στα άκρα, ο θρησκευτικός αλλά και ο πολιτιστικός με την τεράστια πολιτιστική κληρονομιά που έχει η Κρήτη θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολύ τα άκρα της έτσι ώστε να επεκταθεί η σεζόν. Στο πολιτιστικό βέβαια και με την έννοια πως αυτή είναι και στο νόμο που έχει γίνει το 18, συμπεριλαμβάνεται ο γαμήλος τουρισμός που αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι και ανεβαίνει συνέχεια και ο γαστρονομικός. Που εκεί νομίζω ότι οι πρώτοι που άνοιξαν το δρόμο ήταν, το πρώτο νησί που άνοιξε το δρόμο ήταν και η Σαντορίνη, κυρίως με την κινέζικη αγορά. Κύριε Καμένε, δώστε μας κι εσείς τη στρατηγική σε ό,τι αφορά τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στις οποίες θα επενδύσετε φέτος. Κοιτάξτε, η δική μας περιοχή είναι πραγματικά πολύ δύσκολο κάποιος να βρει κάποιο είδος εναλλακτικού τουρισμού που δεν μπορεί να γίνει στην περιοχή μας. Εκατοντάδες χιλιόμετρα μονοπατιών, μια φοβερή ακτογραμμή. Εννοώ κάτι καινούριο που τώρα μπαίνει στο μείγμα. Να υπάρχει κάτι καινούριο, όχι, γιατί εμείς όλα αυτά τα κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλώς αυτό το οποίο διαφοροποιεί τη δικιά μας περιοχή σε σχέση με άλλες είναι ακριβώς ότι το γεγονός ότι εμείς είμαστε μακριά από οποιαδήποτε μαζικότητα
μπορούμε να προσφέρουμε ένα πάρα πολύ ποιοτικό social distancing, άμα θέλετε, να το ονομάσουμε έτσι. Είναι ένας ιδανικός προορισμός για, ξέρω ότι μιλήσαμε πριν για ψηφιακή επανάσταση, αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θέλει να κάνει detox από όλα αυτά τα πράγματα. Και πραγματικά το να έρθει σε μια περιοχή όπως είναι η δική μας και να έρθει κοντά στη φύση και στις παραδόσεις, είναι κάτι το οποίο 100% βοηθάει στην εκπλήρωση αυτού του στόχου. Εγώ πάντως μπορώ να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο το περιμένω, πώς και πώς, κλείνοντας να προσκαλούμε. Να είστε σίγουροι ότι θα έρθω. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω ένα σύντομο μήνυμα από όλους, ξεκινώντας από τον κύριο Τσιλίδη. Τι θέλετε ο κόσμος που μας παρακολουθεί, οι παράγοντες της αγοράς, να κρατήσουν από τη σημερινή μας κουβέντα? Δύσκολη απάντηση. Μου έχετε πει ότι είστε για τα δύσκολα προετοιμασμένος, οπότε εγώ μπορούσα να κάνω την ερώτηση. Η αγορά, αυτό που πρέπει να περιμένει είναι συνέπεια. Η αγορά, εφόσον παρέχει συνέπεια και συνέχεια, είμαστε ήδη στο μεγάλο παιχνίδι. Αυτό που δεν πρέπει να χαλάσουμε είναι αυτό που έχουμε τόσα χρόνια χτίσει με πολύ δυσκολία. Εάν αυτό το σεβαστούμε, θα μας σεβαστούν οι πάντες. Εάν εμείς το κανιβαλίσουμε, θα χάσουμε και θα αργήσουμε πάρα πολύ να επανενταχθούμε. Περιμένουμε το 22 μία μερική επαναφορά, το 23 μία μεγαλύτερη επαναφορά και να μην ξεχνάμε ότι χώρες που είναι υπεροκειάνες, η Αμερική, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νότια Αφρική, η Νότια Ανατολική Ασία, οι μακρινοί προορισμοί, τα Εμιράτα, είναι οι αγορές στόχος, διότι αυτή είναι το μόνο κομμάτι που πρέπει να αναρτηθεί περισσότερο και να έρθουν ακόμη περισσότεροι τουρίστες από αυτές τις περιοχές. Εκεί θα έχουμε πλέον και την επιμήκυνση της περίοδου, διότι κάθε χώρα, κάθε ήπειρος έχει τη δική της εποχικότητα. Όταν εμείς έχουμε καλοκαίρι, άλλοι έχουν χειμώνα. Έτσι, άρα ακριβώς. Την εποχή που εκείνοι θέλουν να ταξιδέψουν, θα αξιοποιήσουμε τα αστικά μας κέντρα, τις πόλεις που είναι 12 μήνες ζωή, ζωντανές και παράγουν έργο, διότι αυτό που έχουμε εμείς σαν χώρα στον τρόπο ζωής μας είναι αυτό που αρέσει στους ξένους. Όλοι θεωρούμε ότι με κατευθύνσεις θα μάθουν τον τρόπο πώς να έρχονται. Όχι. Πρέπει να εξάγουμε μέσα από την εξωστρέφειά μας αυτό, τον ωραίο τρόπο ζωής που έχουμε, που είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο, πιστεύω, για μας. Κρατάμε την εξωστρέφεια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιλίδη. Κύριε Κελαϊδή, το δικό σας μήνυμα, σύντομος και περιεκτικός, παρακαλώ. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και πολύ περιεκτικός. Αυτό που πρέπει να βασιστούμε φέτος και ενδεχομένως και στις αρχές του επόμενου χρόνου είναι η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση. Και συγχωρέστε με που το τονίζω αυτό ξανά και ξανά, ιδιαίτερη έμφαση στα τουριστικά γραφεία, διότι αν τα τουριστικά γραφεία που διακινούν τον τουρισμό στην Ελλάδα και όχι μόνο, αρχίζουν και κλείνουν το ένα μετά το άλλο, γιατί ξέρετε αυτό είναι ένα ντόμινο, θα είναι ένα ντόμινο στην οικονομική εξέλιξη, θα πρέπει να τσεριχθούν λοιπόν τα τουριστικά γραφεία για να μπορέσουν να διακινήσουν τον τουρισμό. Γιατί αν δεν υπάρχουν τα τουριστικά γραφεία για να διακινήσουν τον τουρισμό, ο τουρισμός στην Ελλάδα θα έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και υπενθυμίζω ότι αποτελεί το 20-22% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Το κρατάμε και αυτό, σημαντική πληροφορία. Κύριε Καμένε. Δεν έχετε ανοίξει το μικρόφωνο σας, δεν σας ακούμε. Σας ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει. Ποιο είναι το μήνυμα? Το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να είμαστε εδώ για την επόμενη μέρα. Ξέρουμε ότι μπροστά μας έχουμε δυσκολίες σημαντικές. Είμαστε όμως ένας κλάδος ο οποίος είναι αισιόδοξος. Ένας κλάδος ο οποίος κοιτάει πάντα το μέλλον, κοιτάει πάντα μπροστά. Και πιστεύω ότι όλοι με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο θα βρούμε τρόπους ώστε να συνεχίσουμε αυτό το οποίο κάναμε με τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Μπερέτη, μια σύντομη τοποθέτηση και από εσάς για να κλείσουμε με αυτή. Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή. Διαθέτουμε ένα εξαιρετικό τουριστικό προϊόν. Μπορεί να γίνει σαφέστατα πάρα πολύ καλύτερο στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Λίγο υπομονή και να είμαστε υγειονομικά ασφαλείς, γιατί θεωρώ ότι αν μείνει η χώρα στα
στο πράσινο επίπεδο, στο πράσινο χρώμα υγειονομικά, θα αποτελέσει αυτή τη συγκυρία ακόμα ένα θετικό, κάτι θετικό για να, στην επιλογή του προορισμού που λέγεται Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσω πολύ όλους. Νομίζω ότι είχαμε έναν γόνιμο και επικοδομητικό διάλογο. Βγάλαμε ήδη σούλες, δώσαμε το στίγμα από διάφορα μέρη της Ελλάδας και βεβαίως θα τα ξαναπούμε στο εγγύς μέλλον, διότι το ραντεβού μας θα ανανεωθεί. Εγώ απλώς να πω στο σημείο αυτό ότι σε πολύ λίγο θα ακολουθήσει η παρουσίαση του Bike Friendly. Θα αρχίσουμε λιγάκι να ανοίγουμε το κεφάλαιο του ποδηλατικού τουρισμού, στο οποίο νομίζω ότι η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο, αλλά και πεδίο δόξης λαμπρό. Κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.